Ναι, λέω, δεν ξέρω εάν υπάρχουν αριθμίες ή όχι στο κυβερνητικό σχήμα με τις παρετήσεις όπως για παράδειγμα του κυρίου Μηταράκη ή τα όσα συμβαίνουν με τον κύριο Πατούλη, αλλά σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ψάχνει την αποτελεσματικότερη εφαρμογή στην αντιλαϊκή της πολιτική. Και αυτό γιατί βιάζεται μέχρι τέλος Αυγούστου πρέπει να έχει εγκριθεί ένα σημαντικό πακέτο αντιλαϊκών προαπαιτούμενων του υπερμνημονίου, του Ταμείου Ανάκαμψης. Και ξέρετε, από εκεί και μετά, από Σεπτέμβρη δηλαδή, θα νομοθετούνται κατά ρηπάς νομοσχέδια με νέα φοροεπίθεση και στην εργατική τάξη και στους αυτοαπασχολούμενους. Δεν Για τους να θέλουμε αυτούς μπορέσει τους να... πόρους, κύριε Συντηχάκη. Είναι αναπτυξιακοί πόροι που θα δώσουν όθηση και στην ελληνική οικονομία. Εσείς γιατί τάσσεστε κατά του Ταμείου Ανάκαμψης? Πέρα από Οι φόροι είναι προϋποθέσεις, ανα... έχει και χρήματα. Οι φόροι είναι αναπτυξιακοί. Νομίζω, Για αν τα δούμε χρήματα λίγο το σας λέω. τοπίο, αν δούμε το τοπίο για τα λαϊκά νοικοκυριά, είναι ζωφερό. Ο Αύγουστος είναι πραγματικά καυτός από κάθε άποψη. Με αναπτυμίσεις σε καύσιμα, σε ηλεκτρικό ρεύμα και μάλιστα εάν δούμε τα φορολογικά έσοδα που έφτασαν στα 27 και δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά πολύ, αντιλαμβάνεστε ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των φορολογικών εσόδων κατά 95% τα πληρώνει ο λαός και μόλις το 5% αφορά την επιβάρηση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Επιστρέφοντας όμως, θα ήθελα να πω το εξής, ότι αυτές οι παρετήσεις υπουργών που είδαμε το προηγούμενο διάστημα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ξεπλύνουν τις όποιες ευθύνες έχει η κυβέρνηση συνολικά για τα θύματα των πυρκαγιών, για τις καταστροφές στις λαϊκές περιουσίες και στο φυσικό περιβάλλον. Μα πραγματικά μπορεί να φταίει η κλιματική αλλαγή για το γεγονός ότι Όχι, θα αντιμετωπίσαμε γυρίσω. ένα σωρό βασικά προβλήματα στην καταπολέμηση των πυρκαγιών, όπως είναι η απουσία ενός ολοκληρωμένου αντιπυρικού σχεδιασμού, οι πάνω από 4.500 κενές οργανικές θέσεις πυροσβεστών, η εγκατάλειψη των δασαρχείων λόγω υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης. Πρόκειται Κύριε για Συντηχάκη, στην ανάγκες πρόταση που σε καμία του κυρίου περίπτωση δεν θα Σκυλακάκη για καλυφθούν ούτε διαχείριση από το των Ταμείο δασών Ανάκαμψης. και στην τελευταία πρόταση που έκανε στον Αντένα εδώ στην διαχείριση των δασών, συμφωνείτε, δηλαδή το να παραδοθεί μια διαδικασία καθάρισης της φερτής ύλης, να αλλάξει τελείως ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τη δασική μας έκταση με πιο ενεργητικές πολιτικές. Και θα ήθελα από όλους μια ένα σχόλιο γι' αυτό, γιατί είναι κάτι σημαντικό νομίζω. Αν και δεν σας ακούω πάρα πολύ καλά, νομίζω ότι η μόνη πολιτική δύναμη μέσα στη Βουλή, όταν κατά κόρον ερχόταν οι νομοσχέδια που ουσιαστικά απελευθέρωναν περιοχές Natura για επενδύσεις στο όνομα της πράσινης ανάπτυξης, ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν πρέπει να υπάρξει αναμονή για τους αυτούργους του εγκλήματος διαρκείας, θα έλεγα, που επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι. Πραγματικά είναι ντροπή να έχεις έναν πρωθυπουργό ο οποίος ανακοινώνει βάουτσερ μη τυχόν και χαλάσει η εικόνα του τουριστικού θαύματος. Αντί να πάρουν μέτρα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, για όλα αυτά τα οποία σας είπα παραπάνω, εξαντλείται σε ένα Ξέρετε όμως, κύριε 112. Συντηχάκη, εδώ Τρέξτε ακούω να όλους σας. σωθείτε. Όλοι Τρέξτε να εστιάζετε σωθείτε. κυρίως στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Λέτε για τη σελήψη την πυροσβεστική, που εν πάση περιπτώσει η πυροσβεστική έτσι κι αλλιώς κάνει ένα εξαίρετο έργο εν μέσω Βεβαίως. πυρκαγιών. Δεν ακούω Προφανώς κανέναν και σας να λέτε κάτι, αν δεν υπήρχε να η υπάρξει ένα απροθυσία σχέδιο πραγματικά όλων ώστε να αυτών. μην ξεσπάσουν οι πυρκαγιές, ώστε να μπορέσουν να επιτηρηθούν εν τη γενέση τους. Δεν ακούω τίποτα για εξοπλισμό όπως ντρόουν με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης. Όχι, δεν όχι. ακούω προτάσεις Όχι, κύριε καινοτόμες. Δεν θα τον έχετε. Αυτό το σέβομαι τον πάνελ. Ούτε θα απαντήσει τώρα ο κύριος Συντηχάκης. Έχουμε υπέρβαση. Σε 3-4 λεπτά επιστρέφουμε. Κύριε Συντηχάκη. Αυτό που σας είπα είναι προτάσεις. Σωστό. Για την αντιμετώπιση. Σε 3-4 λεπτά. Κύριε Συντηχάκη. Για την καταστολή δηλαδή. Να κλείσουμε. Για δύο να λεπτά. Μπορείτε στην καταστολή, Ωραία. αλλά το ζήτημα δεν είναι η καταστολή όταν ξεσπάσει φωτιά. Το θέμα είναι να αντιμετωπίζεις με την πρόληψη τα φαινόμενα των πυρκαγιών. Εκεί θα έρθουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό Δεν διάλειμμα. Δεν υπήρχε λοιπόν κανένα απολύτως μέτρο Ωραία. Για την αντιμετώπιση αμέσως μετά το των διαφημιστικό. πυρκαγιών. Η στήρα αντιπαράθεση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ υποδηλώνει τις διαχρονικές ευθύνες που έχουν και οι δύο. Δίνουν τα ρέστα τους και στην πραγματικότητα καλούν τον κόσμο να αποδεχτεί την υπάρχουσα κατάσταση
Δηλαδή το να καίγεται το καλοκαίρι όλη η χώρα και να πνίγεται το χειμώνα, εναποθέτοντας ελπίδες σε πιθανά πόρους ή αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στην πραγματικότητα θα κατευθύνουν τους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτό που ζούμε, ζήσαμε, ζούμε και πιθανά θα ζούμε και στο μέλλον αν δεν πάρθουν μέτρα, είναι το αποτέλεσμα μιας διαχρονικής έλλειψης ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας με επίκεντρο την πρόληψη, αυτά που λέγαμε στον πρώτο κύκλο της συζήτησης. Γι' αυτό το ζήτημα υπάρχουν εγκληματικές ευθύνες. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχουμε καταθέσει διαχρονικά τέτοιου είδους προτάσεις. Όπως για παράδειγμα θα εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση για ουσιαστική πρόληψη των πυρκαγιών και για την πυρήνθεση. Ναι, αλλά δεν το θέλετε το Ταμείο Ανάκαμψης να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση. Το Ταμείο Ανάκαμψης, κυρία Ράντου, ξέρετε τι λέει. Λέει ότι θα δώσει 187 εκατομμύρια για την πυροπροστασία, αλλά την ίδια στιγμή αυτά δεν φτάνουν ούτε για τα ζήτω. Δεν φτάνουν ούτε για τα ζήτω. Μάλιστα, αφορούν μόλις το 0,5% των συνολικών κονδυλίων του Ταμείου. Και σε καμία περίπτωση δεν αντισταθμίσει τα πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ τα οποία περικόπησαν τη δεκαετία 2009-2019 από την πυροσβεστική υπηρεσία. Ούτε για τα 20 εκατομμύρια που δίνονται οι τηλεθεατές σας, θα μπορούσαν να πω δύο νούμερα. Δύο νούμερα. Δεν έχουν, θα μας κόψουν. Κύριε Καρουμάλη, θα μας κόψουν. Αυτά είναι τα αποτελέσματα. Τηλεγραφικά. Τηλεγραφικά θα το πω. Γι' αυτό θα πρέπει ο λαός να είναι σε εγρήγορση να ακυρώσει και να τιμωρήσει αυτές τις πολιτικές δυνάμεις και να δώσει τη μάχη να προστατεύσει και τη ζωή του και το φυσικό περιβάλλον.